Λοιπόν, ακούσατε κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι δραματικές εικόνες που βιώνουν οι άνθρωποι σε όλες αυτές τις πληγήσεις περιοχές. Η Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας, η μετεωρολόγος του Sky. Αυτή η κακοκαιρία δεν λέει να φύγει. Ακριβώς. Και όχι απλά δεν λέει να φύγει, χτυπά και πιο δυνατά. Νομίζω ότι τώρα είμαστε στα τελειώματα πια. Ήδη έχουν αρχίσει, αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου. Βλέπεις, είναι εδώ λίγο πιο έντονο ακόμα το άσπρο χρώμα, είναι λίγο πιο αραιά τα σύννεφα στην υπόλοιπη χώρα και το κυρίως χαμηλό εδώ που στρομπιλίζεται και έχει αρχίσει να κινείται πια νότια. Άρα τις επόμενες ώρες φαίνεται, βλέπεις έχω κάνει το κόκκινο κίτρινο πια, διότι έχουν εξασθενεί σημαντικά τα φαινόμενα και έχουμε λίγες βροχές ακόμα. Η ώρα τώρα για να καταλάβουμε λίγο είναι 3.30. Ναι. Τι ώρα μπορούμε να πούμε ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος, ότι αυτές οι περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, το λέω, 7 η ώρα. Ναι, εντάξει, αλλά και τώρα ακόμα οι βροχές που σημειώνονται είναι ασθενείς, έως μέτριες το πολύ. Γι' αυτό το έβαλα έτσι, απλά για να τονίσω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες βροχές εδώ. Σποραδικά. Σποραδικά. Κάπως. Από τις 6-7 η ώρα και μετά νομίζω δεν θα υπάρχει ούτε κύκλος ούτε τίποτα. Ίσως κάποιες ασθενείς βροχές να σημειώνονται και αύριο το πρωί πια, και μέσα στη νύχτα θα σταματήσουν, και αύριο το πρωί πια ίσως έχει κάποιες ασθενείς βροχές, οι οποίες όμως δεν θα προσθέτουν κάτι, δεν είναι ικανές να προσθέσουν κάτι σε αυτό που ήδη υπάρχει. Στο νερό που ήδη υπάρχει, δηλαδή δεν θα είναι ικανές. Άρα λοιπόν από αύριο βελτιώνεται ο καιρός, θα βγει και ήλιος, θα μπει και βοριάς, γιατί έχει σημασία και αυτό που λέω, διότι όταν θα γυρίσουν βοριάδες και εδώ στη Θεσσαλία θα γίνει η ατμόσφαιρα πιο ξερή, δηλαδή δεν θα έχει υγρασία μέσα για να βγάζει φαινόμενα, να βγάζει βροχές, άρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια ενισχύει ότι βοριάδες εδώ στο Αιγαίο στα 7 και τοπικά τα 8 Μπόφορ και η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, θα είναι μια αρκετά καλή μέρα δηλαδή αυριανή, αυτό λέω, γιατί και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα βγει και λίγο ήλιος, θα φυσήξει και ο βοριάς, όλο μαζί να κάνει, να εξατμίζεται το νερό από κάτω. Να στεγνώσει όσο λίγο δε, κάπως. Να στεγνώσουν λίγο και περισσότερο. Και να φύγει η λάσπη βέβαια. Και να φύγει η λάσπη. Δεν θα γίνει άμεσα. Εδώ στην Αττική έχει κανένα δυο ψυχάλες ακόμα και αυτές θα σταματήσουν όπου να είναι. Θα έχουμε βοριά αύριο που θα φτάνει στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ και 29 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν περιμένουμε βροχή βέβαια αύριο. Και στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγη συννεφιά, 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Να πούμε και για το Σάββατο ότι θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός στη χώρα μας. Θα είναι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία που δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, Λένα. Λοιπόν, και καλός ο καιρός και την Κυριακή. Υπομονή έτσι. Μέχρι την Πέμπτη και υπομονή πολύ για τους ανθρώπους που ήδη δηλαδή, έχουν δει υπομονή, ότι έχουν δει. Τώρα κοίτα, όσον αφορά τον καιρό, νομίζω ότι τελειώνουμε από εδώ και πέρα. Μακάρι. Άντε να πάει και μέχρι τις 7, 6-7 η ώρα. Στη συνέχεια, νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τον καιρό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά όμως για τα υπόλοιπα όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη.